Αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση του Δημάρχου Σερών να εγκρίνει την κατεξαίρεση οδήγηση συγκεκριμένων υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου από υπαλλήλους του Δήμου που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού για αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών και πιο συγκεκριμένα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλη Κατριτζόγλου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μίλησε στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι και την Ελένη Μωραΐτη για το συγκεκριμένο θέμα, καυτηριάζοντας μάλιστα κάποιες συμπεριφορές. Πολύ ευχαρίστως το εξηγήσω, κυρία Μωραΐτη, αυτό. Επιτρέψτε μου προηγουμένως όμως να πω ότι είναι πραγματικά λυπηρό, ίσως και ολισθηρό, να επιδιώκουν κάποιοι το τελευταίο χρονικό διάστημα να κατεβάσουν το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης στο δικό τους επίπεδο. Κάτι το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει, σε αυτό θα πρέπει να αντισταθούμε όλοι. Πάντως, γιατί μου το λέτε αυτό, ποιοι προσπαθούν να κατεβάσουν το επίπεδο? Θα σας πω το εξής. Φτάσαμε στο σημείο κάποιοι, ακόμη και δελτίο τύπου να εκδώσουν ή να το κάνουν και θέμα στα μέσα ενημέρωσης, ένα απλό θεματάκι όπως ήταν αυτό, το να εκδοθεί η δυνατότητα κατεξαίρεση οδήγησης από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κάποιων υπηρεσιακών οχημάτων. Δεν είναι απλό θεματάκι αυτό, πρόεδρε μου. Θα με συγχωρήσετε τώρα. Εδώ για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα, τα περασμένα χρόνια έχει γίνει μεγάλος καυγάς. Ποιοι τα χρησιμοποιούσαν, γιατί τα χρησιμοποιούσαν, τα παίρναν σπίτια τους, τα παρκάραν κάτω από τις πόρτες τους. Έχει γίνει μεγάλος καυγάς. Εσείς γιατί, για σας γιατί βγήκε αυτή η άδεια? Γιατί κάποιοι μάλλον τα παλιά θυμούνται και βγάζουν τέτοια δελτία τύπου, να ξέρετε. Δεν νομίζω να είναι αυτό μόνο όπως το λέτε. Νομίζω ότι είναι κάτι περισσότερο σύνθετο και κάποια σκοπιμότητα υπηρετεί, την οποία δεν είναι ώρα να συζητήσουμε. Λοιπόν, η σκοπιμότητα πάντα είναι ώρα να συζητηθεί, γιατί αν κάποιοι ψάχνουν λόγο για να έχουν δημόσιο λόγο, εντάξει, να τους φιλοξενούμε ένα τέταρτο κάθε μέρα, να λένε τα δικά τους και να σκόνονται να φεύγουν. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Στη συνέχεια, ο κύριος Κατριτζόγλου εξηγεί ότι εκτός από τα καθήκοντα που ασκεί ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του έχουν ανατεθεί προς τιμήν του και επιπλέον καθήκοντα. Εκδόθηκε μια άδεια για κατεξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρέπει να γνωρίζετε, κυρία Μωραΐτη, και να το ξέρουν καλά και οι τηλεθεατές σας, το εξής, ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών ίσως είναι από τους ελάχιστους, δεν ξέρω αν είμαι και ο μοναδικός πανελλαδικά, ο οποίος πέρα από τα καθήκοντα του πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μου έχει κάνει την τιμή να μου έχει αναθέσει ο κύριος Δήμαρχος και μια σειρά από άλλα σημαντικά και σοβαρά καθήκοντα, τα οποία κανονικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν και το αντικείμενο χωριστής αντιδημαρχίας. Για παράδειγμα, είναι η αρμοδιότητα του προσωπικού, είναι η αρμοδιότητα επί πολλών τμήματων της διοίκησης του Δήμου Σερών. Όλο το προσωπικό, να φανταστεί κανείς, του Δήμου Σερών, που είναι διασπαρμένο σε τέσσερα σημεία του ορίζοντα, μόνο το γεγονός ότι υπάρχει ευθύνη για την νομική υπηρεσία, για θέματα τις οποίες μπορεί να χρειαστεί να μεταβεί κανείς ακόμη και στην Αθήνα ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο. Λοιπόν, δικαιολογεί κανείς, σας λέω και πάλι ότι πρόκειται για αρμοδιότητες που κανονικά θα δικαιολογούσαν ξεχωριστή αντιδημαρχία. Δικαιολογείται λοιπόν απολύτως να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η δυνατότητα, ξανατονίζω και πάλι, δυνατότητα. Δεν σημαίνει ότι θα πάρω ένα αυτοκίνητο και θα κυκλοφορώ με αυτό. Μέχρι τώρα, όσες φορές χρειάστηκε να μετακινηθώ εγώ προσωπικά για υπηρεσιακούς λόγους, το έκανα με το προσωπικό μου αυτοκίνητο που έχω, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, στο μέλλον όμως μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή να το χρησιμοποιήσω. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα χρειαστεί. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα το χρησιμοποιήσω ποτέ. Κάποιοι θεώρησαν ότι ήταν καλό να το θέσουν ως αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι άφησαν και υπονοούμενα για την ηθική και την ακυρεότητα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Από ποιον βγήκε δελτίο τύπου, γιατί εγώ δεν το έχω υπόψη μου? Από Δημοτικό Σύμβουλο. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο Δημοτικός Σύμβουλος? Έκανε μια ανάρτηση, έκανε ένα δελτίο τύπου ο κύριος Τερζής. Λοιπόν, γιατί εγώ δεν το έχω υπόψη μου, θα με συγχωρέσετε. Ναι, και τι θέλει ο κύριος Τερζής τώρα? Εκεί λοιπόν αφήνει και κάποια υπονοούμενα για αλαζονία ή οτιδήποτε άλλο. Και η πραγματικότητα είναι ότι ο συγκεκριμένος πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι μόνο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Κάνει και πολλά ακόμη περισσότερα. Και αντιδιαστολή βέβαια και πάλι με κάποιους αιρετούς του παρελθόντος που ήταν μερικής απασχόλησης και οι οποίοι στις 2 ώρα το μεσημέρι κλείνανε τα τηλέφωνά τους και λέγανε μη με ενοχλείτε, μη με απασχολείτε, δεν χρειάζεται να απασχολείτε για υπηρεσιακά θέματα. Δεν με ρώτησε κανείς να του εξηγήσω τους λόγους της απόφασης, αναφέρει ο κύριος Κατριτζόγλου. Και όπως σας ρωτάμε εμείς τώρα δημόσια, γιατί δημόσια κάνουμε την εκπομπή, γιατί δεν σας ρώτησε ο συγκεκριμένος Δημοτικός Σύμβουλος,
Έλα τώρα, Βασίλη. Γιατί βγήκε αυτή η απόφαση? Εξήγησέ μου, σε παρακαλώ, και εμένα το δημοτικό σύμβουλο, που πιθανότητα να μην κατάλαβα τι ακριβώς συμβαίνει, για να πάρει την απάντηση που του λέτε. Εκτός αν πήρε την απάντηση, δεν ικανοποιήθηκε και έβγαλε και ένα δελτίο τύπου για να μαλώνουμε ξανά από πάντα υπηρεσιακά αυτοκίνητα. Λοιπόν, καλοπροαίρετος, έπρεπε να το ρωτήσω, όπως το λέτε και εσείς καλοπροαίρετα, να λάβει την απάντηση και αν δεν τον ικανοποιούσε πράγματι να κάνει ό,τι νομίζει από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Αλλά τέτοια καλοπροαίρετη προσέγγιση δεν υπήρξε, δυστυχώς.